Κρήτη τραγουδάει Ελλάδα. Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Μετά από περίπου 5 μέρες μαζί σας και σήμερα σας έχω μια έκπληξη. Ο κύριος Βασίλης Κατσιφής, ένας μεγάλος δάσκαλος της Βυζαντινής Μουσικής, και αυτό το λέω με επίγνωση, βρίσκεται κοντά μας, προσκεκλημένος μου για μια σειρά εκπομπών αλλά και μια σειρά διαλέξεων εδώ στο Ηράκλειο. Ο κύριος Βασίλης Κατσιφής είναι μαζί μας λοιπόν, τον καλωσορίζω. Τον ευχαριστώ που έμεινε και σήμερα για να είναι κοντά στη δική μου εκπομπή, γιατί κύριε Κατσιφή, την Παρασκευή κάναμε μια εκπομπή, αλλά δεν ήταν η δική μου, δεν ήμουν εγώ ο οικοδεσπότης, ήταν ο κύριος Σιλιγάρδος, και μας δίνεται η ευκαιρία σήμερα να τον ευχαριστήσουμε που σε μια εκπομπή δημοσιογραφική και όχι μουσική ή ας πούμε θρησκευτική, μας έδωσε την ευκαιρία να μιλήσουμε για ένα ακαθόδες πρόβλημα που υπάρχει στη Βυζαντινή μουσική και που, όπως κάποιοι κύριοι θέλουν να μας πούν, δεν αγωνιζόμαστε για να θίξουμε πρόσωπα, αλλά για να θίξουμε καταστάσεις, και μάλιστα μουσικές καταστάσεις. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή μου. Σας ευχαριστώ πολύ που με τιμάτε με την παρουσία σας. Έναν άνθρωπο ο οποίος, εκτός από το περίφημο εκείνο μουσικό έργο, τα ψαλτοτράγουδα, τα παραδοσιακά δημοτικά τραγούδια με τον αείμνηστο Βασίλη Σούκα, το υπέροχο εκείνο CD με τις μνήμες, τις αξέχαστες, τα Χριστούγεννα, με το πανήχιο όργανο, είναι κοντά μου για να μας μιλήσει για αυτό το ακαθόδες πρόβλημα. Και θα πρέπει να πω στους φίλους και φίλες να μείνουν κοντά μας, γιατί σε λίγο θα έχουμε και δύο ενδιαφέροντα τηλεφωνήματα εκτός Κρήτης. Κύριε Κατσιφή, καλώς ορίσατε. Κύριε Δαμαλάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τιμά πολύ η πρόσκλησή σας και νιώθω εδώ στην Κρήτη σαν να είμαι στο σπίτι μου, γιατί τα πάντα γύρω είναι φιλόξενα. Πράγματι, το θέμα το οποίο αναπτύσσουμε είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και καλώς είπες ότι δεν έχουμε αντιπαλότητα με πρόσωπα. Μας ενδιαφέρουν οι ιδέες. Και μάλιστα μας ενδιαφέρουν εκείνες οι ιδέες οι οποίες εκπηγάζουν με βάση πατριαρχικές αποφάσεις, εκκλησιαστικές αποφάσεις, συνήθειες αιώνων, οι οποίες τελευταία πάνε να παραβιαστούν. Και μάλιστα να προσθέσω εγώ, εκτός από τις πατριαρχικές και εκκλησιαστικές αποφάσεις, και το αδιάψευστο αισθητήριο ενός λαού που ζει εις πείσμα πολλών που δεν θέλουν να ζει. Ακριβώς, κύριε Δαμαρλάκη, διότι εάν είχαμε εντοπίσει το θέμα μόνον και μόνον στο θέμα το εκκλησιαστικό, θα ήταν το θέμα μισό. Αλλά βλέπετε ότι αυτή η μουσική των Ελλήνων αγκαλιάζει και τα στρώματα του χωριού, της πόλης, με μια δική της μουσική, που και οι δύο εκείνες μουσικές έχουν την κοινή έκφραση, την κοινή καταγωγή, που εμείς υποστηρίζουμε ότι είναι από την αρχαιότητα. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν υπάρχει το τηλέφωνο, Μιχάλη. Ναι, σε λίγο θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή κάποιον τον οποίο θα παρουσιάσουμε βεβαίως. Ήθελα έτσι με λίγα λόγια, αγαπητέ κυρία Κατσιφή, να μας πείτε τι συμβαίνει περί τα μουσικά, και μάλιστα τα μουσικά όχι μόνο της Βυζαντινής αλλά και της παραδοσιακής μας μουσικής. Ναι. Κύριε Δαμαρλάκη, όπως προείπα, από το 1914 που με πατριαρχική απόφαση καθιερώθηκε 1814 ένας ενιαίος τρόπος του ψάλιν, των διαστημάτων και τα λοιπά,
Αυτός ο τρόπος συνεχίστηκε μέχρι το 1960. Αμύωτος, αμετάβλητος. Δεν υπήρχε καμία, μα καμία διαφοροποίηση. Μετά το 1960, ένας άξιος μουσικός, ο κύριος Σίμων Καράς, αρχίζει να αμφισβητεί τα πράγματα αυτά και εκδίδει δικά του βιβλία με δικές του θεωρίες που ούτε λίγο ούτε πολύ δεν δέχεται την απόφαση των τριών, η οποία πάλι επαναλαμβάνω ήταν πατριαρχική απόφαση, και αυθαιρέτως και με πρωτοβουλία δική του επαναφέρει όλα εκείνα τα στοιχεία που είχαν καταργηθεί. Τα στοιχεία που καταργήθηκαν. Τα στοιχεία που καταργήθηκαν. Ναι, αυτή τη στιγμή, κύριε Κατσαφή, με ειδοποιούν από το κοντρόλ ότι στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Κώστας Ζόπας, πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού, μαθητής επί δεκαετίαν. Ναι, βεβαίως. Μαθητής, με ενδιαφέρει πολύ αυτό που θα πω. Μαθητής επί δεκαετία, να μην πω και παραπάνω, του αημνήστου άρχοντος πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Θρασιβούλου Στανίτσα, και πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Βυζαντινής Μουσικής. Κύριε Ζόπα. Καλημέρα σας. Γνωστός στην Κρήτη και από το πρόσφατο συνέδριο. Α, ευχαριστώ πολύ. Καλωσύνη σας, κύριε Μαρλάκη. Είμαστε στο στούντιο. Καλά. Είμαστε στο στούντιο του Υπέρηχου. Α, μάλιστα. Και φιλοξενώ εδώ κοντά μου είναι ο κύριος Βασίλης Κατσιφής. Η εκπομπή. Α, μάλιστα. Πολύ είναι... καλός φίλος και εκλεκτός συνάδελφος στον χώρο μας. Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν για θέμα το γνωστό προκύψαν θέμα της σχολής Σίμωνος Καρά, Λυκούργου Αγγελόπουλου κτλ. Μάλιστα. Και πριν βγείτε στον αέρα, είπα στους φίλους και φίλες τηλεθεατές ότι δεν μισούμε πρόσωπα, ναι, δεν κάνουμε πόλεμο εναντίον προσώπων, δεν αγωνιζόμαστε για να μειώσουμε κανέναν συνάδελφο και κανένα ψάλτη. Αγωνιζόμαστε για κάποιες ιδέες. Και μας διακόψατε στο εξής, ότι ο κύριος Κατσιφής έλεγε, ναι, ναι, ότι το 1814 μία πατριαρχική επιτροπή αποφάσισε πως διψάλλην. Μάλιστα. Αυτά τα πράγματα βλέπουμε στις ημέρες μας, ναι, να αποδοπατούνται. Ναι. Θέλαμε την άποψη ενός καταξιωμένου πρωτοψάλτη, αλλά, ευχαριστώ πολύ, αλλά και προέδρου ενός, ναι, συλλόγου. Κυρίως αυτό είναι. Μάλιστα. Ξέρετε ότι ο σύλλογος μας είναι ένας ιστορικός σύλλογος. Δημιουργήθηκε το 1949 από τον στρατή τον Μυριβίλη, τον μεγάλο των γραμμάτων μας. Βεβαίως. Από τον Φώτη τον Κόντογλου. Άρα κύριε Ζόπα. Ναι, και άλλους μεγάλους. Έχετε μεγάλη ευθύνη. Ναι, εις τους ώμους μου υπάρχει αυτή τη στιγμή βαρύ φορτίο, δοθέντως ότι διαδέχομαι απευθείας τον κύριο Τσατσαρόνη, μεγάλο συνάδελφο και αυτόν, με μεγάλη προσφορά στη Βυζαντινή μουσική. Βεβαίως. Και όπως καταλαβαίνετε, οι ευθύνες μου είναι επιυξημένες. Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το επίμαχο, αυτό, θα ήθελα να σας πω το εξής, ότι ένα βασικό άρθρο του καταστατικού του συλλόγου μας λέγει ότι ο σύλλογος ιδρύθηκε για την διαφύλαξη, καταρχήν για την μεταλαμπάδευση. Διάσωση, όπως λέω εγώ, διάδοση και προβολή. Διάδοση, προβολή στους νεοτέρους. Γι' αυτό. Μάλιστα. Και στόχος μας είναι να προσελκύσουμε νέους. Ναι. Σε αυτό μας υπεσχέθη και η πολιτεία μέσω του κυρίου Σκανδαλίδη, του γραμματέως του Πασόκ, ο οποίος είναι μέλος του συλλόγου μας, προσφάτως ενεγράφει μέλος. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Ναι, και ο οποίος μάλιστα είναι και ένθερμος υποστηριχτής της Βυζαντινής μουσικής, είναι γιος παπά ο ίδιος. Βγάλαμε είδηση. Έρχεται συχνά και ψάλλει μαζί μου στην Αγία Σοφία. Κύριε Ζόπα, βγάλαμε είδηση. Καλά. Ο κύριος Σκανδαλίδης, μέλος του Συλλόγου Φίλων Βυζαντινής. Βεβαίως, να πω κάτι. Να πω κάτι. Μέλος, ναι, να πω κάτι. Μάλιστα. Μου επιτρέπετε. Ευχαριστώ. Είμαστε συνάδελφοι, κύριε Ζόπα, το ξέρετε. Με ποιον εννοείται το κύριο. Όχι, με εσάς. Α, μάλιστα. Διότι εσείς είστε πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Βυζαντινής Μουσικής στην Αθήνα. Εγώ είμαι πρόεδρος του Παγκριτίου Συλλόγου Φίλων Βυζαντινής Μουσικής. Μπράβο, αυτό είναι. βέβαια, και είναι γνωστή, αν θέλετε, η δραστηριότητα και η ενεργητικότητα, το πάθος, θα έλεγα, των Κρητών, των Κρητικών, των Κρητών, για τους οποίους όλη η Ελλάδα είναι υπερήφανη. Μάλιστα, που τους λοιπόν, έχει τους κόλπους της. Στην Ταμπακέρα.
Σαν δεύτερος στόχος λοιπόν, εκτός από τη διάδοση, είναι και η, του συλλόγου μας, είναι και η διαφύλαξη της βυζαντινής μουσικής από τα διάφορα ρεύματα. Από τα διάφορα ρεύματα, όπως λέτε. Και αυτή η διαφύλαξη, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι ένα δύσκολο έργο. Προσπαθούμε να το κάνουμε μέσα στα πλαίσια αυτού που προδιαγράψατε πριν, ότι δεν μισούμε κανένα, όπως πολύ ωραία το είπατε, και χαίρομαι που το λέτε έτσι. Βεβαίως. Άλλωστε, κύριε Δαμαρλάκη, ο σύλλογος μας δεν θα μπορούσε να δράσει διαφορετικά εκ του καταστατικού του. Είναι σύλλογος αγάπης και ομόνοιας και όχι σύλλογος διαιρέσεων και φατριών. Γι' αυτό και απέχει από χρωματισμούς τόσο συνδικαλιστικούς όσο και πολιτικούς. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Θα δείτε μέσα στο σύλλογο αυτό ανθρώπους από κάθε ιδεολογική παράταξη και ιδεολογική άποψη, από κάθε πιστεύω. Μάλιστα. Το βασικό, ο κοινός παρανομαστής είναι η αγάπη προς την πάτρια βυζαντινή μουσική. Πολύ ωραία. Τώρα εμείς ξεκινάμε από την βάση και από την ιδέα ότι η ακρεφνής βυζαντινή μουσική είναι αυτή η οποία ψάλλεται στο Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης. Γιατί το αμφισβητεί κανείς. Το θεωρούμε σαν βάση αυτό. Βεβαίως. Και από εκεί ξεκινάμε όλη την, αν θέλετε, την προσπάθειά μας. Βεβαίως, αυτό δεν σημαίνει ότι ο σύλλογος μας δεν πρέπει να μελετήσει συστηματικά, και αυτό θα το κάνει αυτή τη φορά, να είστε σίγουρος, όλες τις απόψεις και όλα τα ρεύματα τα οποία κατά καιρούς εμφανίζονται, μεταξύ των οποίων και την σχολή του κυρίου Καρά. Επειδή δε ο κύριος Καράς είναι ένας καταξιωμένος άνθρωπος και μουσικός, δεν μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε διαφορετικά. Θα τον αντιμετωπίσουμε, όχι αντιμετωπίσουμε με την έννοια την εχθρική, θα μελετήσουμε το έργο του για πρώτη ίσως φορά κατά συστηματικό τρόπο. Πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Καράς, σε ένα άρθρο που έγραψε στην επετηρίδα του συλλόγου μας προ 20 ετίας περίπου, μεταξύ των άλλων παραπονείται λέγοντας ότι ο σύλλογος δεν ασχολήθηκε ποτέ συστηματικά με το έργο του. Μάλιστα. Και σε αυτό πρέπει να σας πω ότι έχει δίκιο. Πρέπει. Δεν μπορούμε ανθρώπους μεγάλους του χώρου μας, ακόμα και αν έχουν διαφορετικές απόψεις από τα καθιερωμένα, δεν μπορούμε παρά να τους αντιμετωπίζουμε με τη σιωπή ή την αδιαφορία. Επί του προκειμένου. Προς τούτο λοιπόν, ναι, με πρόταση δική μου, συναισθήθη η Ειδική Επιτροπή από θεωρητικούς, καταξιωμένους θεωρητικούς, όπως είναι ο κύριος Ηλιάδης, ο κύριος Ιωαννίδης ο Δημήτρης, ο κύριος Κατσιφής, ο οποίος βρίσκεται κοντά σας αυτή τη Μάλιστα. στιγμή. Ο υποφαινόμενος, δηλαδή εγώ, επειδή έχω ασχοληθεί, όπως ξέρετε, με τα διαστήματα των κλιμάκων και τα έχω βάλει σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, όπως ακούσατε και στο συνέδριο της. Αυτή λοιπόν η Επιτροπή θα έρθει σε επαφή ήδη με όλα τα ρεύματα. Ξεκινώντας από τη σχολή του κυρίου Καρά, εγώ θέλω... θα καλέσει ανθρώπους που θα μας υποδείξει ο ίδιος ή η σχολή του κυρίου Κύριε Καρά. Ζώπα, συγγνώμη σας διακόπτω, επειδή υπάρχει στρίμωγμα στο χρόνο, ήθελα εγώ την προσωπική άποψη του κυρίου Ζώπα όσον αφορά για τα διαστήματα, όσον αφορά δε για τα σημαδόφωνα. Ναι. Να σας την πω. Ναι. Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά τα διαστήματα. Ναι. Με συγχωρείτε. Ναι. Από όσες φορές, αν θέλετε, άκουσα να εκτελούνται τα διαστήματα κατά την μέθοδο του Καρά, είτε από τον κύριο Αγγελόπουλο, είτε από άλλους, πρέπει να σας πω ότι ειλικρινά ότι με εξένησαν τα διαστήματα αυτά. Δεν τα έχω συνηθίσει, δηλαδή έχω μάθει αλλιώς. Από τον δάσκαλό μου, τον Θρασίβουλο Στανίτσα. Μάλιστα. Αλλά και από δίσκους που ακούμε του Ιακώβ του Ναυπλιώτου, του Κωνσταντίνου Πρίγκου και τα λοιπά. Πρίγκου, τα διαστήματα εκτελούνται όπως τα μάθαμε, όπως τα εκτελούμε εμείς. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, όπως είπα, με πνεύμα αγάπης θα εξετάσουμε. Πολύ ωραία. Από πού οι σχολές αυτές, οι διάφορες σχολές, από πού αντλήσανε αυτές τις πληροφορίες με τις οποίες αλλάζουν αυτά τα διαστήματα. Αλλάζει, και θα το κάνουμε ανοιχτά, ο καθένας θα μπορεί να πει τις απόψεις του. Μάλιστα. Βεβαιωθείτε γι' αυτό, θα υπάρξει πλήρη δημοκρατική Ήθελα να πω κάτι. Ναι, μιλήσατε προηγουμένως για το Πατριαρχείο. Ναι. Και λέτε ότι είναι η πηγή. Είναι η πηγή. Βεβαίως. Εγώ, επειδή δεν τα γνωρίζω και τα κατέχω πολύ καλά τα πράγματα, λέω, ένας άνθρωπος θέλει να μάθει κρητικό τραγούδι, πού θα πάει στην Ήπειρο? Όχι, βέβαια, θα πάει στην Κρήτη. Ακριβώς. Από εκεί που γεννήθηκε
ανδρώθηκε και μεγαλούργησε η Βυζαντινή μουσική, από εκεί θα πάρουμε τα φώτα. Συμφωνώ. Βεβαίως. Και αυτό πιστεύουμε εμείς ότι είναι η βάση. Τώρα, αν άλλοι έχουν διαφορετικές απόψεις, είμαστε ανοιχτοί σε κάθε συζήτηση. Όσον αφορά αυτή, η Επιτροπή αυτή θα καλέσει εκπροσώπους των διαφόρων αυτών απόψεων και θα εκθέσουν τις απόψεις τους, τις θέσεις τους. Και τις θεωρίες. Στη συνέχεια, έχουμε έρθει σε συνεννόηση με τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, τον κύριο Λεωνίδα Αστέρη, με τον οποίο στη σαν συνέχεια, διότι εμείς όπως ξέρετε δεν μπορούμε να ορθοτομήσουμε, απλώς απόψεις θα πούμε. Βεβαίως. Από εκεί και πέρα μόνο το Πατριαρχείο. Βεβαίως. Έχει, αν θέλετε, την... Μα εδώ είναι το ζουμί, κύριε Ζόπα. Να ορθοτομήσει και το, να πει. Ότι το 1814 το Πατριαρχείο είπε, αυτή είναι η μουσική. Έρχονται λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι και λένε, θα προσθέσετε και αυτά τα σύμβολα όσον αφορά τα σημαδόφωνα. Ναι, τα σημαδόφωνα, να σας πω την άποψή μου. Τα σημαδόφωνα, από ό,τι διαβάζει κανείς στα διάφορα βιβλία που γραφτήκαν μετά, όπως το βιβλίο που έγραψε ο κύριος τελευταία, θυμίστε μου το όνομά του. Κύριος Κωνσταντίνου. Κύριος Κωνσταντίνου. Όχι ο κύριος Κωνσταντίνου, ο κύριος που έψαλε στην... Νερατζής. Α, ο κύριος Νερατζής. Συγγνώμη με εδώ. Βλέπει κανείς ότι, λένε όλα αυτά τα βιβλία, ότι το τάδε σημαδόφωνο, η οξία παραδείγματος χάρη, εκτελείται ως εξής. Και γράφουν δίπλα την εκτέλεση με την αναλυτική γραφή των τριών διδασκάλων. Ναι. Από αυτό και μόνο προκύπτει ότι όλα τα σημαδόφωνα μεταφραστήκαν στην αναλυτική γραφή. Και επομένως δεν έχει νόημα να ξαναγυρνάμε πίσω. Πολύ ωραία. Από, με την αναλυτική γραφή τα έχουμε όλα αποδώσει. Άρα, δεν έχει νόημα. Βεβαίως έχει ιστορική σημασία να μάθουμε ποια είναι αυτά. Και ξέρετε βεβαίως το περίφημο έργο, το μεγάλο έργο του Κωνσταντίνου Ψάχου, που παραμένει ακόμα σημαντικότατο. Σημαντική, στην οποία αναφέρονται όλα αυτά. Κύριε Ζόπα, επειδή θα σας κλείσω, δεν έχω χρόνο. Ναι, παρακαλώ. Ήθελα να μου πείτε την άποψή σας. Ναι, ναι. Είσαστε δηλαδή υπέρ της άποψης ότι άλλα θα βλέπουμε και άλλα θα εννοούμε και άλλα θα ψάλλουμε? Όχι, είμαι υπέρ της αναλυτικής άποψης, γι' αυτό και η ευρωπαϊκή μουσική, αν θέλετε, μεγαλούργησε στο χώρο. Είναι συγκεκριμένη. Με τις δικές της κλίμακες, διότι κατέγραψε τα πάντα αναλυτικά. Μάλιστα. Δεν υπονοούμε τίποτα, μάλιστα, δεν φανταζόμαστε τίποτα, δεν θυμόμαστε απ' έξω ολόκληρες γραμμές. Απλώς εκτελούμε αυτά τα οποία βλέπουμε καταγεγραμμένα. Κύριε Ζόπα, θερμές ευχαριστίες. Παρακαλώ. Αλλά και... επιμένω ότι δεν υπάρχει στον σύλλογο μας καμία διάθεση πολεμικής. Μάλιστα. Ούτε υπάρχει και εμείς. Υπάρχει διάθεση διαλόγου και συζήτησης. Πολύ ωραία. Με τις δημοκρατικές διαδικασίες. Βεβαίως. Οι οποίες ισχύουν ευτυχώς σήμερα. Μάλιστα. Και σας διαβεβαιώ ότι η επιτροπή στην οποία ανέθεσα αυτό το έργο θα κάνει το έργο της πολύ σωστά. Μάλιστα. Και σε πνεύμα αγάπης. Μάλιστα. Ο κύριος Αστέρης μου είπε ότι στη συνέχεια θα συγκαλέσει εκείνος μια πατριαρχική πλέον επιτροπή, η οποία θα πάρει την συνέχεια της δικής μας μελέτης. Πολύ ωραία. Και θα καταλήξει πλέον σε πατριαρχικές αποφάσεις. Δεν ξέρω αν ο Βασίλης θέλει να σου στείλει χαιρετίσματα. Ναι, του στέλνω κι εγώ και να του πείτε ότι είμαστε περήφανοι που τον έχουμε στον ιεροψαλτικό κόσμο μαζί σας. Σας χαιρετώ, κύριε Ζόπα, και εγώ είμαι πολύ περήφανος που είμαι κοντά σας. Ευχαριστώ, κύριε Κατσιφή. Λοιπόν, να περάσουμε στις διαφημίσεις, αγαπητέ κύριε Κατσιφή, και στη συνέχεια να πάρουμε κι άλλο ένα σημαντικό τηλέφωνο. Η Κρήτη τραγουδάει Ελλάδα. Για την Βυζαντινή μουσική, να επαναλάβω τα λόγια που είπα και στην αρχή, να τα πω και τώρα, ότι δεν αντιμαχόμαστε ανθρώπους, δεν κάνουμε πόλεμο εναντίον προσώπων, αλλά κάνουμε πόλεμο για τις ιδέες μας, που είναι η διατήρηση, η διάσωση, η διάδοση και η διατήρηση αυτής της ελληνικής μουσικής, δηλαδή της Βυζαντινής και της δημοτικής μας μουσικής. Αν έχουμε το τηλέφωνο, Μιχάλη, να το βγάλουμε στον αέρα. Ωστόσο, ο κ. Κατσιφής θα μας πει και εκείνος την άποψή του για το θέμα για το οποίο κουβεντιάζουμε. Κύριε Δαμαρλάκη, σήμερα μπορώ να εντοπίσω το θέμα απάνω σε δύο σκέλη. Μελετώντας τον κύριο Σίμωνα Καρά του 1933, απαντώ στον κύριο Κωνσταντίνου του 1997. Δηλαδή, το 1933 ο κύριος Σίμων Καράς έγραφε άλλα πράγματα περί του θέματος, και άλλα το 60 τόσο, και
σχεδόν άλλα γράφει ο κύριος Κωνσταντίνου. Εγώ θα, για να μπορέσω να δώσω στους ακροατές να έχουν μια πραγματική γνώμη για εκείνα τα οποία αναφερόμαστε, θα διαβάσω μικροκείμενα από τον κύριο Σίμωνα Καρά. Λέει λοιπόν ο κύριος Σίμωνας Καράς στο βιβλίο του «Εισαγωγή στην Βυζαντινή μου σημειογραφία». Έχουμε τον κύριο Ακρίδα. Φίλες και φίλοι, στην τηλεφωνική γραμμή, από την άλλη μεριά δηλαδή, της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο κύριος Θεόδωρος Ακρίδας, πρωτοψάλτης και μουσικολόγος, ένας μαχητής, θα έλεγα ακατάβλητος, έτσι Βασίλη Κατσιφή, της παράδοσής μας. Και επειδή σήμερα η εκπομπή έχει πάρει άλλες διαστάσεις, ο απόϊχος των εκπομπών έχει φτάσει μέχρι την Αθήνα, θα θέλαμε και την άποψη ενός από αυτούς τους μαχητές μας. Κύριε Ακρίδα. Παρακαλώ. Καλώς ορίσατε στην Κρήτη. Καλώς σας βρίσκω. Είμαστε στο στούντιο του Υπέρηχου μαζί με τον κύριο Βασίλη Κατσιφή. Α, πάρα πολύ χαίρομαι. Χαίρομαι που σας ακούω. Έχουμε ζωντανή εκπομπή, μας ακούει όλη η Κρήτη. Και το θέμα μας τι άλλο, η σχολή Σίμωνος Καρά. Είπα στην αρχή και δεν μας ακούσατε βεβαίως, δεν φτάνει μέσα στο Μεσολόγγι. Δυστυχώς δεν έχουμε πάντα εδώ. Ναι, είπα στην αρχή ότι δεν αντιμαχόμαστε, δεν κάνουμε πόλεμο σε πρόσωπα αλλά σε ιδέες. Δεν έχουμε τίποτα με τα πρόσωπα. Ασφαλώς. Μάλιστα. Ασφαλώς. Λοιπόν, Θεόδωρος Ακρίδας, πρωτοψάλτης και μουσικολόγος, άποψη για το θέμα για το οποίο κουβεντιάζουμε με τον Βασίλη Κατσιφή. Ναι, τι να πούμε αγαπητέ κύριε Δαμαρλάκη, ή μάλλον τι να πρωτοπούμε. Το ζήτημα είναι τεράστιο και σοβαρότατο. Γεγονός είναι ότι πάντα υπήρχαν κάποιες τάσεις απομάκρυνσης από τον παραδοσιακό χαρακτήρα εκτέλεσης και ερμηνείας της μουσικής μας σε επίπεδα πράξης κυρίως. Νομίζω ότι κατά το δεύτερο μισό του αιώνα μας αυτές οι τάσεις πλήθυναν. Έτσι δημιουργήθηκαν κάποια νέα ρεύματα και διάφορα ήθη κατά περιοχές της επικράτειας, αποκαλύφωνους και επιφανείς ασφαλώς πρωτοψάλτες, τα οποία με τη βοήθεια των τεχνικών μέσων επηρέασαν και επηρεάζουν πάρα πολύ τους νέους κυρίως, αλλά και τους μη έχοντας σταθερές βάσεις και ικανή μουσική παιδεία. Όμως όλοι αυτοί οι εκφραστές διαφορετικών τεχνοτροπιών στο ψάλιν σεβάστηκαν τις βασικές αξίες πάνω στις οποίες είναι θεμελιωμένη επιστημονικώς η μουσική μας. Τα γένη δηλαδή, τα συστήματα, τα είδη μελωδίας, τους ήχους, τις έλξεις και κάθε γραπτό ή άγραφο κανόνα που διέπει τη μουσική μας. Παρά τα αυτά, έστω και οι μικροπαρεκκλήσεις τους από τον κλασικό τρόπο ψάλιν με στενοχωρούσαν πάντα, όπως πιστεύω θα στενοχωρούσαν και πάρα πολλούς άλλους προσιλωμένους στην παράδοση. Βεβαίως. Όμως το φαινόμενο της λεγόμενης σχολής Καρά, που είναι κάτι τελείως διαφορετικό από όλα τα άλλα ρεύματα και που κατά τη θεωρία και πράξη πόρο απέχει από τα επί αιώνες καθιερωμένα, όχι απλώς με λυπεί, αλλά και με ανησυχεί, με τρομάζει θα έλεγα, όπως πιστεύω ότι ανησυχεί και τρομάζει και τη συντριπτική πλειοψηφία των ψαλτών και μελετητών της μουσικής μας σε όλη την επικράτεια. Μάλιστα. Με ανησυχεί και με τρομάζει αγαπητέ κύριε Δαμαρλάκη, διότι βλέπω να διαμορφώνεται ένας νέος τρόπος ψάλιν, θεμελιωμένος σε καινοφανή ακατανόητα θεωρητικά, που σαν πράξη και θεωρία καμιά, μα καμιά σχέση δεν έχουν με τα κλασικά και τα επί αιώνες, χιλιετίες πάμε τώρα, παραδεδομένα της εθνικής μας μουσικής παράδοσης. Αλλά τι να σχολιάσουμε και τι να θίξουμε από τα κέρια αυτά ζητήματα τηλεφωνικώς και μέσα σε λίγα λεπτά κύριε Δαμαρλάκη. Ωστόσο, μέσα σε γενικές γραμμές θα έλεγα τα εξής. Μάλιστα. Για την νεοφανίσα και θορυβόδη αυτή σχολή. Πρώτον, στον πρακτικό τομέα. Το ψάλιν των μαθητών και οπαδών της σχολής αυτής διακρίνεται για το ασταθές, αγχώδες και αγωνιώδες, οδεύοντας με κάποια περίεργα τονικά διαστήματα που βγάζουν τους ήχους από την τροχιά τους, κάνοντας συγχρόνως αναλύσεις επί αναλύσεων των ποιοτικών υποστάσεων ως δήθεν οι πλέον γνώστες και οι δήμονες, καθιστώντας και τα πλέον γνωστά μαθήματα ακατανόητα και αγνώριστα και τα πλέον βέβαια αγνώριστα και τα πλέον κλασικά και σοβαρά σε ανούσια και ας μου επιτραπεί η έκφραση γελία.
γενικός δηλαδή το ψάλιν τους, είναι ένας πικτρός κλαψίγελος που προκαλεί τη θυμηδία. Με λύπη μου τα δηλώνω αυτά όλα. Στον θεωρητικό τομέα, εδώ πια γίνεται το μεγάλο κακό, το οποίο έχουν φυσικά και ως γνώμονα στο ψάλιν τους. Προσπαθούν να επαναφέρουν μερικές μόνο από τις αρχαίες υποστάσεις, ξεχασμένες παραπάντων 1,5 αιώνα τώρα, και να τις βάλουν σε εφαρμογή ως δήθεν οι μόνοι οι δήμονες. Εφευρίσκουν ήχους όπως έσω, έξω, μέσος, παράμεσος, πλάγιος του δευτέρου διατονικός ως λέγετος, δεύτερος μαλακός διατονικός ως βαρύς εκ του ζώ, δεύτερος παραμεσάζων διατονικά ως δευτερόπρωτος, λέγετος μαλακός χρωματικός ή μέσος του τετάρτου, τέταρτος άγια σκληρός διατονικός ή πλάγιος του πρώτου τριφωνών και άλλα τέτοια αρλουμποειδή κατασκευάσματα. Σε κάθε δηλαδή μεταβολή γένους ή μετάθεση πθόγκου ή μεταβολή συστήματος, στο ίδιο μάθημα βαφτίζουν και από έναν ήχο, έτσι δηλαδή για να πείσουν για την ευρυμάθειά τους. Ούτε λίγο ούτε πολύ, πάνε να βγάλουν πάνω από 80 τους ήχους. Μα οι ήχοι με όλες τις ιδιαιτερότητές τους είναι καθορισμένοι και παραπάντων αποδεκτοί και εφαρμόσιμοι, κυρίως μετά τις διατυπώσεις και τις επιτροπές του 1881. Σε ό,τι αφορά στα διαστήματα τώρα, εδώ έγκυται και η μεγαλύτερη αδυναμία, η σχολαστική μεμσημυρία και η αεροφιλολογία τους. Μιλάνε για μικροδιαστήματα μικροδιαστημάτων, αυξομειώνοντας κατά το δοκούν τους τόνους και δημιουργώντας ανούσια χρωματοποιημένα ακούσματα, πόρο απέχοντα από τα παραδοσιακά όπως εκτελούνταν και εκτελούνται από τους τιτάνες της ψαλτικής τέχνης. Πελαγώνουν και οι ίδιοι στις μικρολεπτομέρειες των μικροδιαστημάτων και εγκλωβίζονται στα λαβυρινθώδη τερτύπια τους. Αναζητώντας πολυβέβαλες παρόδους, χάνουν τη λεωφόρο. Τι να πούμε λοιπόν. Και όλα αυτά, βέβαια, θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα, τα στηρίζουν στο αλάθητό τους. Διότι ούτε τα θεωρητικά τους στηρίζονται σε πάρα πολλά σημεία τους, σε κανένα από τα παλαιότερα επιστημονικά και έγκυρα συγγράμματα, ούτε το ψάλιν τους έχει σχέση με εκείνο των τιτάνων και δι' των αρχόντων πρωτοψαλτών της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, στα Νίτσα, Πρίγκου, Ναυπλιώτου, όπως τους ακούσαμε και όπως είναι αποτυπωμένοι σε δίσκους και κασέτες οι απαράμιλοι τέχνη τους. Το τραγικό είναι ότι εδώ έχουν έτοιμες τις εξής απαντήσεις. Ήταν, λένε, όλοι τους άμουσοι. Ήταν οι μημαθείς. Το αυτό ισχυρίζονται και σήμερα με όποιους, για όποιους δεν συμφωνούν με την τεχνοτροπία τους. Ναι, μας είπαν και εμάς. Βέβαια. Είναι γνωστή η επιχειρηματολογία. Ναι. Θεός φυλάξει. Μα νομίζω και ο σεβαστός κύριος Καράς, σε θεωρητικό που κυκλοφόρησε το 1933, συμφωνούσε απόλυτα με τα μέχρι τότε γνωστά θεωρητικά. Το έχουμε μπροστά μας. Α, ωραία. Ναι, το έχουμε μπροστά μας, κύριε Κατσί. Πάρα πολύ ωραία. Και η παραπέρα συζήτηση μετά από εσάς θα στηριχθεί σε αυτό. Μάλιστα. Τι τον έκανε, εκείνο που απορώνει, και απορούν πάρα πολύ, τι τον έκανε να αναιρεί αργότερα το ίδιο του το έργο. Πότε ανακάλυψε τα μεγάλα μυστικά της μουσικής μας και το σωστό τρόπο ψάλι. Και από ποιον. Και όταν κατά την άποψή του ανακάλυψε κάτι, συνεκάλεσε κάποια ομάδα ειδικών συναδέλφων του να τους το ανακοινώσει και από κοινού να πάρουν αποφάσεις περί του πρακτέου. Ή στηριζόμενος στο αλάθητό του το επέβαλε πάση θυσία και παντή τρόπο, διαγράφοντας με μια μονοκονδυλιά θεωρίες και πράξεις αιώνων. Μάλιστα. Και βεβαίως από πού διδάχτηκε την παράδοση. Μια μόνιμη απορία όλων μας, όπως ακριβώς κάποτε σε συζήτηση που κάναμε με τον αείμνηστο άρχοντα πρωτοψάλτη στα Νίτσα, πού την έμαθε μπρε αυτός την παράδοση. Πού την ξέρει, πού τη διδάχτηκε, πού την άκουσε. Μια δικαιολογημένη απορία όλων μας. Περιέργως όμως η διαδοχή του, έχουν απλώσει τα πλοκάμια τους παντού και καλοαμοιβόμενοι πάντα προσπαθούν με πρωτόγνωρο φανατισμό να επιβάλλουν τις ακατανόητες θεωρίες τους
και το λίαν ακατάστατο ψάλιν τους, το οποίο όχι μόνο δεν γαλινεύει τις ψυχές και δεν μετουσιώνει το εκκλησίασμα, αλλά απέναντίας το κρατά σε μια διαρκή αγωνία και μόνο αγωνία. Επαναλαμβάνω, λυπάμαι που με τις απόψεις μου αυτές, κύριε Δαμαρλάκη, σίγουρα πικραίνουν κάποιους καλούς φίλους μου της εν λόγω σχολής. Και έχω αρκετούς, πρέπει να πω με ειλικρίνεια. Κοιτάξτε, κύριε Ακρίδα, συγγνώμη σας διακόπτω. Παρακαλώ. Εμάς μας απείλησαν και με μηνύσεις. Και επαναλάβαμε αυτό που σας είπα και στην αρχή, ότι εμείς δεν μαχόμαστε πρόσωπα. Μαχόμαστε ιδέες. Δεν έχουμε τίποτα με κανέναν. Εμείς ασχολούμαστε με την διάσωση και θα μου πείτε ποιοι είστε εσείς οι θεματοφύλακες, ποιος σας έχρισε. Εγώ τους έφερα το εξής παράδειγμα, και είναι και ο κύριος Κατσιφής εδώ. Θέλετε να έρθετε να κάνουμε εκπομπή, ευχαρίστως. Πείτε μας, εσάς, τα κείμενά σας, ποιο πατριαρχείο τα έχει εγκρίνει. Ενώ τα δικά μας είναι τα επίσημα κείμενα τα οποία ψάλλονται ακριβώς. Εάν μας φέρετε μία πατριαρχική ή μία έστω αρχιεπισκοπική ή επισκοπική επιβράβευση του έργου σας, εμείς θα σας καλέσουμε να πείτε ό,τι θέλετε. Έτσι. Έτσι. Προς Θεού δεν έχουμε προσωπικά με κανέναν. Ακριβώς νομίζω ότι ο ζήλος μας αυτός είναι επιβεβλημένος όλων όσων ασχολούμεθα με αυτή τη μεγάλη εθνική μας παρακαταθήκη. Μάλιστα. Να την υπερασπιστούμε, κύριε Δαμαρλάκη. Μάλιστα. Προσωπικά δεν έχουμε με κανέναν. Ήθελα ακόμα να πω ότι πολλά θα είχαν να πούν κάποιοι φίλοι, κορυφαίοι θα έλεγα ψάλτες και τραγουδιστές της παραδοσιακής μας μουσικής, οι οποίοι πέρασαν από τη σχολή καρά. Να μας προτείνετε και μερικούς. Οι οποίοι έχουν αποστασιοποιηθεί. Ναι, να μας προτείνετε μερικούς. Αυτοί έχουν ήδη αντίληψη περί του τρόπου διδασκαλίας, των θέσεων και απόψεων του κυρίου Καρά. Μπορείτε να μας προτείνετε μερικούς. Βεβαίως, και των επιχειρημάτων του. Ναι. Και δεν είναι μόνο οι αποστασιοποιημένοι μαθητές και συνεργάτες του κυρίου Καρά που διατυπώνουν τις αντιθέσεις τους με το σεβαστό κατά τα άλλα κύριο Καρά. Ναι. Σας διαβεβαιώνω ότι είναι πάρα πολύ ευτυχώς και οι δήμονες μάλιστα οι διαφωνούντες. Όμως κανένας ή σχεδόν κανένας δεν εξέφρασε δημόσια και επίσημα τις αντιθέσεις του αυτές. Άρα δηλαδή εμείς παρατολμούμε. Πρέπει κάποτε όμως να γίνεται από κάποιους, ας πούμε, τολμηρούς κάποια αρχή, κύριε Δαμαρλάκη. Πρέπει να πάρουν όλοι να πάρουμε θέση. Δεν, ακριβώς, μπορεί, ακριβώς, δεν ακριβώς. Μπορεί να ακούω κάποιο παιδάκι εγώ να μου λέει παραδείγματι, μάλιστα με υπέρμετρο φανατισμό, ότι μετά την σπάθη, στην ατελή κατάληξη, την σπάθη επί του γα, στην ατελή κατάληξη του γα, θα πρέπει να βάλουμε χρωματική μαρτυρία. Λέω, γιατί βρε παιδί μου, και μη σεβόμενο ας πούμε ούτε τα άσπρα μου μαλλιά, μου μίλησε με τέτοιο τρόπο που προκάλεσε κάποιους παριστάμενους μεταξύ αυτών και ένας μαθητής μου ο οποίος εξοργίστηκε. Λοιπόν, πού το είδες παιδί μου αυτό, πού το διδάχτηκες αυτό? Πληροφορούμε ότι διδάσκει σε σχολή στο Αγρίνιο και είναι, λέει, μαθητής της σχολής αυτής. Μάλιστα. Αγαπητέ κύριε Δαμαρλάκη, αφού σας ευχαριστήσω, θα ήθελα να πω το εξής. Ναι. Φρονώ ότι θα πρέπει να συσταθεί η Επιτροπή Ειδικών Πανεπιστημιακών Μουσικολόγων υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Διοικούσης Εκκλησίας, προκειμένου να μελετηθεί το ζήτημα ενδελεχώς και να πάρθουν σωστές αποφάσεις. Πριν ακόμα είναι πολύ αργά, πριν χαθεί το ανεκτιμήτου αξίας εθνικό μας αυτό κεφάλαιο, η μητρική μας μουσική γλώσσα, η οποία αναμφισβήτητα αποτελεί βασικό στοιχείο της εθνικής μας ταυτότητας. Μάλιστα. Επειδή πιστεύω ακράδαντα ότι και εσείς αποτελείτε αναμφισβήτητα ένα κεφάλαιο για τη βυζαντινή μουσική, θα ήθελα να σας παρακαλέσω πάρα πολύ να μας δώσετε το λόγο εδώ στον αέρα. Όχι γιατί θα χρησιμοποιήσω την κασέτα εγώ όπως κάνουν κάποιοι άλλοι, να χρησιμοποιήσω εσάς εντός εισαγωγικών και σε άλλες εκπομπές, για να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε αυτό, πάνω σε αυτό το θέμα. Αγαπητέ κύριε Δαμαρλάκη, είμαι στη διάθεσή σας και με τις όποιες γνώσεις μου από το μετερίζει της εσχατιάς μου θα δίνω τις μάχες μου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε πάντα καλά. Πολλά πολλά χαιρετίσματα στο Μεσολόγγι από την Κρήτη. Ευχαριστώ, ανταποδίδω και προς την Κρήτη τους πολλούς χαιρετισμούς στη Λεβεντογένα. Να είστε καλά. Γεια σας και χαρά σας. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας, ευχαριστώ κύριε Δαμαρλάκη. Να συνεχίσουμε εμείς, Βασίλη, σου πήρα όλο το χρόνο. Δεν πειράζει, ήταν τόσα όμορφα εκείνα τα οποία, τόσο ζουμερά που είπε ο κύριος Ακρίδας, που κι εγώ ίδιος νιώθω απόλυτα ικανοποιημένος. Βασίλη, δεν ακούσαμε καθόλου μουσική. Να σε παρακαλέσω πάρα πολύ να μου δώσεις έτσι άδεια 5 λεπτά να ακούσουμε το ψάλτο τράγουδο με τον Βασίλη τον Κατσιφή. Να το ακούσουμε. Να το ακούσουμε.
Αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο Βασίλης ο Κατσιφής, συνθέτης, μουσικοσυνθέτης, στιχουργός, αλλά και ερμηνευτής από τους λίγους στη βυζαντινή μουσική. Αυτόν δηλαδή, σε αυτόν περιποίησαν τιμή οι φίλοι αυτοί της σχολής. Δεν πειράζει, αυτά είναι διπλώματα, Βασίλη, έτσι δεν είναι? Το ξέρω, το ξέρω. Θα ήθελα για μια ακόμη φορά να σε ευχαριστήσω και που κατέβηκες στην Κρήτη. Και από την Παρασκευή δεν σε έχω αφήσει σε χλωρό κλαρί. Σε τραβώ από εδώ και από εκεί. Και... αλλά το σημαντικότερο, κλείνοντα σήμερα τις εκπομπές αυτές αφιερωμένες σε αυτόν τον αγώνα που κάνεις, θα πρέπει να σου πω ότι ή τόσο δυνατές φωνές είμαστε, ή δεν ξέρω τι άλλο μπορεί για να φτάσει ο απόϊχος των εκπομπών στην Αθήνα και να μας πάρουν όλοι αυτοί οι κύριοι και να μας απειλούν και να μας λένε διάφορα. Χαιρόμαστε. Χαιρόμαστε που επιτέλους θα μπει το θέμα αυτό πρώτο στην ελληνική παραδοσιακή μουσική. Έτσι ακριβώς θα γίνει, Γιάννη. Έτσι θα γίνει. Τώρα το θέμα παίρνει το δρόμο του. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς να σου ευχηθούμε καλό ταξίδι. Ναι, βεβαίως. Σε όλους τους ακροατές, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Για μια φορά η Κρήτη με μάγεψε ακόμα. Είχα έρθει και παλαιότερα, αλλά πάντα η Κρήτη μαγεύει. Του στέλνω την αγάπη μου. Και δύο λόγια. Το 1941 στο χωριό μου έμειναν 22 κριτικόπουλα μετά την κατάρρευση του μετόπου. Το χωριό μου λέγεται Σπαΐδες Θιβών. Αν κάποιο από εκείνα τα φανταράκια που έμειναν και δεθήκαμε με μια ζεστή φιλία και χαθήκαμε έκτοτε με ακούει, ας γράψει στον κύριο Δαμαρλάκη το Γιάννη να έχω μια επαφή μαζί τους. Τους στέλνω τις μνήμες της τότε και την αγάπη μου. Να είσαι καλά, Βασίλη. Σου ευχόμαστε καλό ταξίδι και γρήγορα και πάλι κοντά μας για να συνεχίσουμε αυτόν τον όμορφο αγώνα. Ναι, Γιάννη, σε ευχαριστώ και να είσαι βέβαιος ότι παρά την ηλικία μου δεν θα πω όχι. Να είσαι καλά. Και εμείς να σας χαιρετήσουμε στο σημείο αυτό. Η Κρήτη τραγουδάει Ελλάδα. Φίλες και φίλοι, από τον Γιάννη Δαμαρλάκη που είχε την επιμέλεια και παρουσία της εκπομπής, τον Μιχάλη, τον Βορδοναράκη που ήταν υπεύθυνος για τον ήχο, να σας χαιρετήσουμε στο σημείο αυτό, να σας πούμε ότι κοντά σας θα είμαστε την Πέμπτη το μεσημέρι στις 12 η ώρα. Γεια και χαρά.